Πάμε εμείς πάλι στη Θεσσαλονίκη να βρούμε την Έλενα Χελβατζόγλου, γιατί αυτό που βλέπουμε, ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα είναι οι ερωτικές κινητοποιήσεις που τρέχει και το βλέπουμε και το παρακολουθούμε. Ένα όμως πολύ ακόμα μεγάλο θέμα είναι και το γίνεται με τα πανεπιστήμια. Το αν θα χαθεί τελικά το εξάμηνο, πώς θα κοιτάξει. Τα κατάφεραν κάποιοι και χάθηκε. Το εξάμηνο, παιδιά, ναι, χάθηκε. Νέες εξελίξεις έχουμε λοιπόν στη νομική σχολή του Απιθύτα, καθώς χάνεται η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου μετά από απόφαση των καθηγητών. Στη σχετική ανακοίνωσή τους λοιπόν αναφέρουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική και μόλις ανοίξει η σχολή θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι δεν έδωσαν την εμβόλυμη εξεταστική να τη δώσουν με φυσική παρουσία, ενώ επίσης θα δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μέχρι και 3 μαθήματα για να πάρουν πτυχίο να τα δώσουν επίσης διαζώσεις. 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματα του ερευνού εξαμήνου και θα διαρκέσουν μέχρι και 7 Ιουνίου. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι με εντολή εισαγγελέα ξεκινάει ποινική έρευνα για την ανακατάληψη της νομικής σχολής του Απιθύτα, λίγες ώρες μετά την επέμβαση της αστυνομίας για εκένωση της κατάληψης. Τα αδικήματα τα οποία τώρα θα ερευνώνται είναι η παράνομη βία και η διατάξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πηγές της εισαγγελίας, είχε προηγηθεί και μηνυτήρια αναφορά από την κοσμητεία της σχολής. Ναι, και αυτό νομίζω που δεν καταλαβαίνουμε, άμα δηλαδή δεν το πούμε με πολύ απλά, ότι όταν λέμε ότι χάθηκε το χειμερινό εξάμηνο, τι εννοούμε? Ότι τα παιδιά το Φεβρουάριο θα παίρναν πτυχίο. Κάποια παιδιά το Φεβρουάριο θα παίρναν πτυχίο, θα ξενίκιαζαν, θα ορκίζονταν την άνοιξη, θα ξεκινούσαν, θα είχαν το πρόγραμμα που είχαν στο μυαλό τους. Αυτό λέμε. Το να καθίσει το χειμερινό εξάμηνο μέσα σε πρώτο-δεύτερο έτος μπορεί ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο άντε, πες να περάσει σε εμβόλυμη εξεταστική, να μπορεί κάπως να τον μπαλατζάρει. Παιδιά όμως που είναι στο πτυχίο και έχουν π.χ. 2-3 μαθήματα και χάσανε την εξεταστική του Φεβρουαρίου, αυτό σημαίνει χάθηκε το εξάμεινο. Μπορεί κάποια παιδιά να έχασαν την ευκαιρία να πάρουν το πτυχίο του τώρα. Πάντως το να διαφωνείς με ένα νομοσχέδιο είναι ένα πράγμα. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Το να υπονομεύεις το μέλλον των συναδέλφων σου φοιτητών που προέρχονται όχι από τίποτα βίλες και περιμένουν να τελειώσουν, διαβάζουν και περιμένουν να αρχίσουν τη ζωή τους, είναι μια άλλη κατάσταση σχιζοφρενική. Το να συνδράμουν σε αυτή την υπονόμευση και καθηγητές. Είναι δύο φορές σχιζοφρενικό. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι εκεί για να διασφαλίσουν το μέλλον αυτών των παιδιών, την ακαδηματική τους, την εκπαίδευσή τους, την πτυχιακή τους, το μέλλον τους το ίδιο, να τους γυρίζουν την πλάτη για να συνταχθούν με τους ολίγους και τις ακρότητες. Είναι άνω ποταμών, είναι πέρα πίσω από κάθε λογική. Πάει πολύ πίσω. Μας και λέει η Έλενα ότι 26 Φεβρουαρίου ξεκινάει το ιαρινό εξάμηνο, όχι εξεταστική, το ιαρινό εξάμηνο. Δηλαδή δεν μπορούν από 26 να δώσουν τα παιδιά. Η εξεταστική χάθηκε, τελείωσε. Ναι, Έγινε συνέλευση του καθηγητών. Έκαναν συνέλευση του καθηγητές και είπανε παιδιά, χάθηκε η εξεταστική. Μετά πάλι το Σεπτέμβρη, παιδιά. Μια χαρά τα καταφέραμε, συγχαρητήρια. Λοιπόν.